gosto na razão, eu sou isso, foi gosto, em fé que estimas em mim, que catares de mas, o passo de vidas, que sós na fé, graças de mão. É o que vos de Cristo. Σαν να είναι γινωμένο τώρα. Ο 30ος λοιπόν 8ος ψαλμός λέγει τα εξής. Είπα φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνει με εγλώσσι μου. Είπα στον εαυτό μου, ότι αποφάσισα να προσέχω σε όλη τη συμπεριφορά και διαγωγή μου για να μην αμαρτάνω με τη γλώσσα μου. Εδώ μας μεταφέρει σε ένα αγώνισμα από τα πιο σοβαρά. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος λέγει για τη γλώσσα: όποιος δεν έχει πέσει σε σφάλμα με τη γλώσσα, αυτός είναι και τέλειος άνθρωπος. Αυτός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Ο Κύριος μας λέγει: «Εκ τον λόγο σου δικαιωθήσει και κατακριθήσει». Από αυτά που λες ή θα δικαιωθείς μπροστά στο μεγάλο δικαστήριο του Θεού ή θα κατακριθείς, θα καταδικαστείς. Και ο Δαβίδ πάνω σε αυτό τον κανόνα να μην πέσει σε σφάλμα με τη γλώσσα του, να μην αμαρτήσει, έδωσε στον εαυτό του το λόγο, στον εαυτό του, να προσέξει, να κρατήσει τη γλώσσα του στο ύψος της. Εθέμην εν το στοματί μου φυλακήν, εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον. Βλέπει απέναντί του τον κόσμο.
συγκεκριμένα τον κόσμο εκείνο που κείται, που βρίσκεται στο πονηρό, κάνει τα έργα του πονηρού. Λέει και ο Κύριος μας το Μεταγιώνιο Αγγέλιο, ο κόσμος εν το πονηρό κείται, ζει κάτω από το πνεύμα του πονηρού. Και εγώ ήρθα στον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν με αγάπησε. Αγάπησε το σκότος, αγάπησε το σκοτάδι. Έτσι είπε ο Κύριος. Και ο Δαβίδ λοιπόν στέκει από τη μια πλευρά και την άλλη πλευρά ο κόσμος και λέγει προσοχή, προσοχή, έβαλα φερμουάρ στο στόμα μου. Τώρα που έχω απέναντί μου τον κόσμο. Γιατί? Γιατί ο κόσμος είναι πονηρός. Ο κόσμος από κάθε πλευρά κάνει τα έργα του πονηρού και προσπαθεί να με ρίξει και εμένα. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω από τη γλώσσα και δεν θα μαρτήσω από τη γλώσσα. Βάζω λοιπόν, λέει, φυλακή στο στόμα. Άλλωστε και στο Κύριε και έκραξα, που λέμε στους Ισπερινούς. Λέει, σου Κύριε φυλακή το στόματί μου, βάλε Κύριε στο στόμα μου εσύ. Ρολό, πώς το πω αλλιώς, κλείστο μου το στόμα. Φερμουάρ. Φερμουάρ, κλείστο μου, σε παρακαλώ. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσω και φτάνει μόνο αυτό να χάσω εσένα και τον Παράδεισο μαζί. Τη γλώσσα πρέπει, λέει ο Δαβίδ, να την προσέχουμε. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης περί της φυλακής των πέντε αισθήσεων. Δηλαδή, έχουμε πέντε αισθήσεις. Την όσφηση, τη γεύση, την όραση, την ακοή, την αφή. Και λέει για το θέμα της γλώσσας. Προσοχή, φύλαξε τη γλώσσα σου. Αλλά εδώ ο Δαβίδ λέει, όχι μόνο δεν μίλησα, αλλά κατάντησα κοφάλαλος, ούτε ακούω, ούτε και βλέπω, ούτε ακούω, ούτε και βλέπω. Δεν έβλεπε, πάρα πολύ καλά, είχε την όραση δυνατή, την είχε μάλιστα τέτοια όραση, ώστε ήταν οπλισμένη και με πνεύμα Άγιο, ώστε να βλέπει, όπως βλέπει εδώ, αλλά εδώ βλέπει και σε κοντινή απόσταση τώρα. Σαν τηλεσκόπιο την είχε, να βλέπει το μέλλον που είναι αόρατο στους πονούς. Ο Δαβίδ ήτανε εκείνος που έβλεπε πραγματικά. Άμα ανοίξουμε την Αγία Γραφή, θα δούμε μέσα εκεί ότι αυτοί που έβλεπαν αληθινά, οι αληθινά ορόντες, δεν ήσαν άλλοι από τους προφήτες. Ένας από τους προφήτες ήταν και ο Δαβίδ. Έκλεισα, λέει, τα μάτια μου, έγινα τυφλός
απέναντι στον κόσμο το πονηρό και τα αυτιά μου και δεν ακούω. Δίνει τον κανόνα σε εμάς. Δεν είναι τίποτα αδύνατο στον κόσμο που ζούμε. Τίποτα, η Γραφή δεν συνιστά σε εμάς να κάνουμε αδύνατα πράγματα. Γιατί αλίμονο να πούμε ότι ζητάει ο Θεός αδύνατα, τότε πάβει να είναι Θεός αγάπης. Και λέει ο ίδιος ότι αγάπη είμαι. Αμάς μας ζητάει αδύνατα, τι πατέρας είμαι. Μία τέτοια πράξη είναι εγκληματική. Και είναι βλαστημία να ισχυριστούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το όνομα του Θεού. Είναι βλαστημία πέρα για πέρα. Τώρα, αν δεν μπορούμε, δεν φταίει ο Θεός. Φταίει προσωπικά ο ίδιος ο εαυτός μας. Κανένας άλλος απολύτως. Εσύγησα εξ αγαθών και το άργημά μου ανεκαινίστη. Και με ταπείνωση πολύ τήρησα σιγή, βάστηξα σιωπή, ακόμη για λόγια και για πράγματα αγαθά. Για ποιο λόγο βάστηξε σιωπή, ακόμα και για πράγματα αγαθά? Για να μην δώσω οποιαδήποτε αφορμή στον ασεβή να βλασφημίσει. Να μην δώσει αφορμή στον ασεβή να βλασφημίσει κατά του Θεού, του Αγίου Θεού. Μη δότε τα Άγια της Κυσή, μη δε της Μαργαρίτας εις του Σκήνας. Μην προσφέρετε τα Άγια της Πίστεως σε εκείνους που παρουσιάζουν συμπεριφορά σκυλιού, που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γιατί θα τα λερώσουν τα Άγια αυτοί που μοιάζουν συμπεριφορά με τους σκύλους. Και εδώ λοιπόν λέγει, το έκλεισα το στόμα μου καλά και για πράγματα και για λόγια αγαθά ακόμη. Τι θέλει να πει αυτό το πράγμα? Ότι πρέπει να κλείνουμε το στόμα μας. Εάν καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον επεκτικό, αθεόφαγο και βλάστημα, δεν υπάρχει λόγος, εάν ξεσηκωθεί θύελλα σατανική με ύβρις και με βλαστημίες κατά του Αγίου Θεού, να ανοίξουμε το στόμα μας να πούμε μια κουβέντα. Κάπου αλλού που ο λόγος του Θεού μπορεί να περάσει και περνάει σαν μαχαίρι δίκοπο και βελτιώνει την κατάσταση, εκεί το στόμα μας θα το ανοίξουμε. Εκεί το στόμα θα ανοίξει. Έκλεισε λοιπόν το στόμα του, τα αυτιά του, μπροστά στον αμαρτωλό κόσμο. Και δεν μίλησα για να μην βλαστημηθεί το όνομα του Αγίου Θεού. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και τη μελέτη μου εκαθίσετε πυρ. Μέσα μου, η καρδιά μου, τότε που εγώ δεν μίλησα, τήρησα σιωπή και έξω τα αυτιά μου, άναψε φωτιά. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου. Άναψε φωτιά η καρδιά μου, λέει εδώ. Και άναψε φωτιά μέσα μου από τη μελέτη που έκανα για τη φαινομενική εγκατάλειψη των δικαίων και την ευδοκίμηση των ασεβών.
βλέπει μπροστά του έναν κόσμο γεμάτο από άδικους, γεμάτο από βλάστημους, γεμάτο από αλήθικους. Τότε ο Δαβίδ, τέτοιο κόσμο, πώς έχουμε κι εμείς. Και από την άλλη πλευρά είδα και τους ολίγους ευσεβείς. Και σκέφτηκα και είπα, άραγε εγκατάλειψε ο Θεός τους ευσεβείς. Γι' αυτό άναψε μέσα μου φωτιά και λάβα μες στην ψυχή μου, στην καρδιά μου. Οι φλόγες της φωτιάς αυξήθηκαν, οι οποίες βασάνιζαν την καρδιά μου, οι απορίες πολλαπλασιάστηκαν. Και τότε έλυσα τη γλώσσα μου και μίλησα, όχι στους ανθρώπους, στο Θεό. Σε αυτόν που αυτός μόνο μπορεί να μου δώσει απάντηση γιατί οι ασεβείς στον κόσμο αυτό να ευδοκιμούν, να ευτυχούν και οι ευσεβείς να ταλαιπωρούνται στη ζωή. Σε αυτόν μίλησα, σε κανένα άλλο. Και τι του είπε του Θεού ο Δαβίδ? Γνώρισόν μη Κύριε το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου, τι σε στή. Σε όλους μας έχει περάσει αυτή η απορία. Μάθε μου Κύριε, κάνε μου γνωστό Κύριε. Τι να μου κάνει γνωστό ο Κύριος? Ο Δαβίδ στην προσευχή του μίλησε και είπε, κάνε μου γνωστό πού βρίσκεται το τέλος της ζωής μου, μακριά, κοντά. Και ακόμη, αν είναι και η ζωή μου ένας αριθμός από ημέρες, πες το μου Κύριε. Για να καταλάβω καλά τι μου λείπει, ποια αρετή μου λείπει για να την κάνω εφαρμογή, να προλάβω να την κάνω εφαρμογή. Να το επαναλάβουμε, μας απασχολεί όλους, γιατί κανείς δεν γνωρίζει την ώρα και τη στιγμή, τελείωσε, αυτό είναι γεγονός. Και αφού δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε να πούμε Κύριε ο κόσμος είναι κακός και δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημά σου, γιατί βλαστημούμε. Δεν έχουμε να πούμε γιατί άφησες τους άδικους και αγέροχα και υπερήφανα ταλαιπωρούν τους δίκαιους. Αυτό είναι του Θεού. Και το ξέρετε το γιατί, μόνο ο Θεός. Σε εμάς όμως Κύριε, σε παρακαλούμε, ενίσχυσέ μας και δώσε μας να καταλάβουμε ότι είναι κοντά, όσο μακριά κι αν είναι το τέλος της ζωής μας. Γιατί κοντά είσαι εσύ. Αφού ο Κύριος είναι κοντά, είναι μέσα μας και είμαστε όλοι μας ουρανοπολίτες. Ο Απόστολος Παύλος, τι να πει εκεί, ο άνθρωπος ζαλίζεται πραγματικά δηλαδή. Όταν βλέπει κανείς ένα φωνιά, σαν τον Απόστολο Παύλο, να φωνάζει και να λέει, ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Η δική μας πολιτεία, το κράτος το δικό μας, είναι ένα εκεί ψηλά. Να άσπρωτα μου λέει. Τι θέλουμε, αν σκεφτώ δηλαδή με βάση το καταστατικό βασιλεί, την πορεία των γονέων, 43 ώρες, 68 ο άλλος. Μαμά, παπάς. Δηλαδή θα πρέπει, άντε καλά και όχι να πάω, και όσο και να πάω, πώς θα ζήσω. Δεν πρέπει να αυταπατώμεθα.
αύριο δεν ξέρω και ποτέ άλλο, ποτέ άλλο τι είναι. Γι' αυτό, ένα πρέπει να μας απασχολεί. Τι υστερώ εγώ. Αυτό είναι για όλους μας. Ποια αρετή μας λείπει. Τι καλό πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Αυτό είναι το μοναδικό θέμα. Να αγαπήσουμε τον Κύριο, όπως τον αγάπησε ένα Απόστολο. Θα πείτε μπορούμε. Αδέρφια μου, ναι, θα πω εγώ πρώτος όχι, αλλά ποιος γονάτισε, προσευχήθηκε και δεν πήρε αυτό το δώρο. Θέλει κόπο και υδρότα. Θυμάμαι τους, όχι τους χριστιανούς προγόνους μας, την εποχή του Σοκράτη και παραπέρα λίγο του αρχαίου. Φωνάζανε και λέγανε, δεν καταλάβατε τη γλώσσα τους οι άνθρωποι και σύμφωνα με τα δεδομένα που είχανε. Ίδωλα είχανε, αλλά παρά τα αυτά είχανε και καθαρό χώρο και έβλεπαν λίγο. Και λέγανε, ξέρετε, μπροστά από την αρετή που οφείλει να κάνει ο άνθρωπος, οι θεοί, έτσι πιστεύανε οι άνθρωποι, έχουν βάλει υδρότα και αίμα. Και άλλοι λέγανε, για να κάνεις την αρετή πρέπει να έχεις την κορυφή επάνω. Για να έχεις την κορυφή όμως, θα πατήσει σε αγκάθια, θα μπορεί να πέσει σε κρεμό, σε βράχια που είναι κοφτερά και λοιπά, θα κινδυνεύσει από αετούς, μπορεί να έχει και θηρία και ούτω καθεξής. Αν θες δεν έχεις. Θα παλέψει όμως. Ήθελα να πω, Βασίλη, γιατί κάτι μου είπες προηγουμένως, το ωραιότερο αγώνισμα, το ωραιότερο αγώνισμα δεν υπάρχει. Είναι το αγώνισμα της προσευχής. Προσευχήθηκες, έφυγες με τη χάρη του Θεού, έχοντας ολόκληρο τον ουρανό κλείσει μέσα σου. Τον έχει κλείσει μέσα σου. Και αν ταλαιπωρείσαι από βάσανα μεγάλα, τότε, μου λέγε η γερόντσα εκεί πάνω για μια κυρία, «Κύριε Αδάμ, πονάει αυτή, ε!» «Ναι, ο πόνος της είναι προσευχή, ρε, που τα ακούει ο Θεός». Ο πόνος της, γιατί είπα, θέλει να πρέπει να κάνει λίγη προσευχή. Και μου λέει, «Κύριε Αδάμ, ο πόνος της είναι προσευχή», μου λέει. Σοφά και άγια. Σοφά και άγια. Επαναλαμβάνω, τι υστερεί ο καθένας μας. Τι λείπει στο καθένα μας. Αυτό που λείπει το κρατάει στα χέρια του ο Κύριος. Και λέει, «Για σας το έχω. Ετείτε και ρωθήσετε». Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχει για μας. Και λέγει τώρα εδώ κάτι που υπόθηκε και αυτό προηγουμένως. Βαευάγγελε, εμακάρισε στο γέροντα. Εκείνο τον Άγιο που σε ζάλισε, είπες. Έτσι είπες από τον Βεργετινό. Αλλά εδώ ο Άγιος προφήτης Δαβίδ και βασιλιάς λέγει, «Να με πολύ μικρό μέτρο, με πολύ μικρό μέτρο». Πήρε ένα μέτρο και μέτρησε. Ο Δαβίδ μέτρησε. Το μέτρο αυτό φτάνει μόλις το 1/3 της πιθαμής. Πήρε ένα μέτρο ο Δαβίδ, μέτρησε και από ό,τι είναι η πιθαμή, βρήκε το μέτρο αυτό είναι το 1/3 μόνο από τη πιθαμή. Τόσες είναι οι μέρες, μου είπε. Μέτρησε τη ζωή του και είπε, πόσο είναι η πιθαμή, τόσο είναι. Το 1/3 της πιθαμής είναι οι μέρες της ζωής του. Αλλά για να το προσέξουμε να δούμε τι λέει. Γιατί λέει κάτι πολύ ωραίο. Μετρούνται στο 1/3 της πιθαμής οι ημέρες που μου όρισες να ζήσω. Πολύ λίγες λοιπόν μου υπολείπονται ακόμη. Και προσθέτει, ολόκληρη η ύπαρξή μου και η ζωή μου. Προσέξτε τώρα πόσο μικραίνει το 1/3, να δούμε πόσο το μικραίνει ο Δαβίδ το 1/3, πόσο το κάνει. Έτσι έβγαλε τη ζωή του μόνος του.
ο Δαβίδ. Και λέει τώρα, να, μπροστά σου ολόκληρη η ζωή μου και η ύπαρξή μου, μπροστά σου είναι σαν το μηδέν. Τώρα το έβγαλε μηδενικό. Το ένα τρίτο έγινε μηδέν. Ε, βέβαια, τι λέει κάπου αλλού ο ίδιος ο προφήτης. Κύριε, 1000 χρόνια κι αν ζήσω σαν την ημέρα τη χθεσινή θα είναι. Όχι τη σημερινή που κύλησε, τη χθεσινή που καν δεν υπάρχει. Έτσι είναι στον Κύριο τα 1000 χρόνια. Βάτε τώρα τη δική μας ζωή, αν είναι μηδενικό. Πώς θα βγει αν τα 1000 χρόνια είναι η ημέρα χθεσινή? Ούτε και μηδέν δεν βγαίνει. Λέγει λοιπόν τώρα, αλλά Κύριε μου, του φωνάζει, τα σύμπαντα είναι δούλα δικά σου. Ό,τι έχεις φτιάξει, όλα αυτά που βλέπω ψηλά και στέκουν σαν πολυέλαιοι και ό,τι άλλο είναι πέρα από αυτά που δεν βλέπω, με μία δουλοπρέπεια μεγαλειώδη στέκουν μπροστά σου. Και εγώ τι κάνω? Σκεφτείτε πόσο υπερήφανος είναι ο άνθρωπος. Του δώσε ο Θεός στο μυαλό, επινόησε τέχνες, τεχνολογίες, μέσα, επιστήμες, τον Ατάλο, και αντί να σκύψει το κεφάλι του κάτω και να πει δόξα σοι το δείξατε το φως, να ευγήσει το Θεό, ζητάει να φτιάξει άνθρωπο. Τι θα φτιάξει? Οι μέρες μας μυρίζουν, έχει και προηγούμενες εποχές όμοιες με τη σημερινή, που καταποτίστηκαν και δεν υπάρχουν. Να σας θυμίσω, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας, Παλαιά Διαθήκη, είδε ένα όνειρο. Ένα βουνό και κόπηκε από την κορυφή του βουνού ένας βράχος μεγάλος. Κατρακυλάει κάτω και μπροστά, την ώρα που κατρακυλούσε, ήταν ένα άγαλμα που είχε το κεφάλι και το στήθος χρυσό. Και τους βραχίονες. Τα μοιρά, το στήθος δεν είχε χάλκινο, ασημένιο. Τα μοιρά χάλκινα, τις κύμες σιδερένιες και τις πατούσες από πυρό. Ένα μεγάλο άγαλμα. Είδε λοιπόν, κατρακυλάει ο βράχος, πέφτει στο άγαλμα, το κάνει σκόνη. Δεν άφησε τίποτα. Τρομαγμένος, καλεί ονειροκρίτες, μάτις, όλα της εποχής του τα μέσα τα σατανικά για να το εξηγήσουν το όνειρο. Και του είπαν, αυτός μπορεί να στο εξηγήσει. Ο Δανιήλ, ένας νέος που τον είχε μεγαλώσει μέσα στα Λάκτορα. Τον εκάλεσε και φωτισμένος από τον Θεό, του λέει, άκουσε, το άγαλμα που είδες είναι η βασιλεία της γης. Μέγας Αλέξανδρος, Πέρσες, Πτολεμαίοι, ο Ναβουχοδονόσορας, και του λέει, αυτό το άγαλμα της βασιλείας συμβόλησε. Η πέτρα που δεν κύλησε από το βουνό επάνω είναι η βασιλιά του Χριστού. Θα τις καταργήσει όλες αυτές τις βασιλείες. Και της βασιλείας αυτού ούκεστε τέλος. Και στη βασιλεία του Χριστού δεν υπάρχει τελειωμό. Και προσδοκούμε εμείς Ανάσταση νεκρών
και ζωή του μέλλοντος στη Βασιλιά του Χριστού. Αλλά από εδώ, μέσα στη Βασιλεία του. Από εδώ, μέσα στη Βασιλεία του. Λέγω λοιπόν ότι τα σύμπαντα με μεγαλειώδη τρόπο εκφράζουν τη δουλοπρέπειά τους. Γιατί έτσι, παρότι είναι άψυχα, αποκτούν αισθήσεις, αποδίδουν στο Θεό με αυτόν τον τρόπο τη δοξολογία. Μεγάλη εβδομάδα θα ακούσουμε τους Αγίους Τρεις Πέδες να λένε εκεί «Ενίτε, λέει, η ουρανή των ουρανών, καύμα, χιώνες, καταιγίδες κλπ. Καλύρου, καλούν εκεί οι Άγιοι Τρεις Πέδες, όλα όσα βλέπουν στη γη επάνω και στον ουρανό, ελάτε όλα μαζί να εμνήσετε εκείνο που σας έπνεσε». Τα σύμπαντα λοιπόν, παρότι είναι ένα μεγαλείο, είναι ματαιώτης. Φωνάζει και η Παλαιά Διαθήκη, πριν από τη γέννηση του Χριστού γράφτηκε και υπόθηκε. Αλλά ο Χριστός είναι όλιος. Λέει ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Όλα ανήκουν στη ματαιότητα. Εάν είσαι απορροφημένος από αυτά, αν τη ματαιότητα τη βάζεις στη θέση της και έχει πάνω από αυτά είναι ο Χριστός, τελείωσε. Εκεί πια αυτό το μάταιο σε βάζει στον παράδεισο. Μπαίνει στον παράδεισο κατευθείαν. Μεν τίγε εν εικόνη διαπορεύεται ο άνθρωπος. Πλην μάτι ταράζεται και θησαυρίζει και ού γινώσκει την εισυνάξει αυτά. Κάτι λέγατε προηγουμένως, αγαπητέ Αναστάση. Λέγαμε εμείς μαζί. Θα το καταλάβεις τώρα τι λέγαμε, θα το εξηγήσω εδώ. Ναι, αλήθεια, σαν σκιώδης εικόνα που μετά από λίγο σβήνει, πώς είναι το όνειρο, τάκ, που φεύγει, σκιώδης εικόνα που μετά από λίγο σβήνει, πορεύεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο και διαβαίνει ο άνθρωπος. Το κατανοήσατε αυτό που διάβασα. Ο καθένας μας σαν μια εικόνα σκιώδης, μια σκιά που περπατάει, λέει, στα παρόντα πράγματα και χάνεται η σκιά μετά. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου πάνω στη γη. Και προσθέτει. Αλλά όμως, συνετιζόμενος από τη ματαιότητα και τη βραχύτητα της ζωής, κοιτάζει και λέει, τόσο φτηνός είναι. Βάζει και λίγο μυαλό. Έτσι λέω, δηλαδή συνεπιζόμενος λέει. Τι κάνει, ταράζεται και καταλαμβάνεται από ανωφελείς και βασανιστικές φροντίδες. Αρχίζει πια η ταλαιπωρία του. Ταλαιπωρία του. Να μαζέψω, να κάνω, να τούτο, να εκείνο, να το άλλο. Όλα αυτά είναι ταραχή, ταράζεται λέει ο Δαβίδ. Το καταλάβω παρακάτω. Θησαυρίζει και δεν γνωρίζει για ποιον συνάζει τα αγαθά αυτά και ποιος θα τα κληρονομήσει. Μαζεύουμε, μαζεύουμε, μαζεύουμε για τα παιδιά μας. Κανείς δεν καταδικάζει την προσπάθεια. Αλλά αποκλειστικότητα δεν χρειάζεται. Ναι, αποκλειστικότητα δεν χρειάζεται. Τα είπα εγώ. Ναι, είπαμε, συζητάγαμε όλοι μαζί προηγουμένως. Και λέει εδώ, θησαυρίζει και δεν γνωρίζει για ποιον τα ετοιμάζει να τα κληρονομήσει. Είμαστε σίγουροι, Χρήστο, ότι θα πάρουν τα παιδιά μας. Όχι. Τόσα και τόσα δυστυχήματα και αποδαρμωτικά και αυτά. Μόνο αυτό. Έχουμε και τόσο άλλο. Ναι. Δεν είμαστε σίγουροι, καθόλου σίγουροι. Όχι, δικά του είναι, τα κάνει ό,τι θέλει. Τα κάνει ό,τι θέλει. Καταχρηστές γινόμαστε
χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τη δική μας θέληση και τη δική μας λογική. Γι' αυτό γίνονται φίδια και μαστρώνια. Φίδια, του λέω εδώ, ταράζεται από ανεφελείς και βασανιστικές φροντίδες. Ο ίδιος λέει ο Δαβίδ. Επίρριψον, επικύριον τη μέρημνά σου και αυτός σε διαθρέψει. Πάρε τις φροντίδες όλες. Πες, Χριστέ μου, να, εγώ βασανίζομαι από τα φίδια που λέγονται φροντίδες. Σε παρακαλώ, θέλω να κουμπίσω σε σένα ολοκληρωτικά, πουθενά αλλού. Φρόντισε για μένα, σε παρακαλώ. Και από εκεί και πέρα λέει, αναλαμβάνει εκείνος τη φροντίδα για να μας διαθρέψει. Η Εκκλησία μας πόσο σοφά λέγει, πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν και ακόμα προσέρχεται λίγο πριν ο ιερέας και λέει «Συ ο διατρέφοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών», λέει ο ιερέας στους άρτους, «Συ», λέει, «τρέφεις τα σύμπαντα». Εμείς λέμε, κάνεις την πάντα, δεν ξέρεις εσύ. Εμείς ξέρουμε να κάνουμε καλό κουμάντο. Μήπως δεν το λέμε, ποιος μπορεί να το ισχυριστεί ότι δεν το λέει αυτό. Όταν αφινόμαστε στη δική μας προαίρεση και βούληση, χωρίς να πούμε «Κύριε, εσύ κανόνισε», δεν είναι αυτό το πράγμα πραγματικότητα. Τι είναι? Μήπως δεν είναι μικρή αμαρτία είναι αυτή? Και προσθέτει «Και νυν της η υπομονή μου, ουχή ο Κύριος και η υπόστασής μου παρασύ εστίν». Το εξηγώ. Και τώρα λοιπόν, αφού η ζωή μου, λέει ο Δαβίδ, είναι τόσο μικρή και μάταια όλες οι φροντίδες γίνονται. Τι ωραία που το λέει ο Χριστός τώρα, θυμόμαστε εκείνη την παραβολή την όμορφη. Λέει, εκείνος λέει που με βάση την πίστη του σε μένα να ζει στη ζωή, μοιάζει με εκείνο που χτίζει πάνω στο βράχο. Το λέει, αδέρφια μου και εσείς, έτσι δεν λέει. Ενώ άλλος που δεν είναι μυαλωμένος χτίζει στην άμμο, λέει, και περνάνε ποταμοί, και περνάνε οι βροχές και πέφτουν πάνω και τα γκρεμίζουν και πάνε περίπατο. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μα την εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν δεν το στηρίξει ο Κύριος το σπίτι που φτιάχνεις, μάταια εσύ που το χτίζεις. Και αν μη Κύριος φυλάσει πόλη, εις μάτιν εγκρύπνεις ο φυλάσσον. Και την πόλη ολόκληρη, αν δεν φυλάξει ο Κύριος, άδικα φρουρείται από όλα τα στρατεύματα, όσα και αν γίνεται. Ας το ξέρουν αυτοί που είναι πλανητάρχες. Έρχεται ο Κύριος. Γιατί ακούει το βοκιτό των πονεμένων, των πεινασμένων, των αδυνάτων. Δεν μπορεί, τα ακούει. Και αφού τα ακούει, δεν στέκει ο Κύριος μας χωρίς να λάβει μέρος, να δώσει κάποια απάντηση. Εμεί εκδίκηση, εγώ θα πω όσο. Για σένα, λέει, εγώ θα πάρω την εκδίκηση. Μη με να πρόσεις τα χέρια σου, μην πάρεις μόνο στην εκδίκηση, λέει ο Κύριος. Άστερες τα χέρια μου. Και εδώ ρωτάει λοιπόν, αφού τόσο μικρή είναι η ζωή μου και άδικα γίνονται οι προσπάθειες των ανθρώπων, τι περιμένω εγώ εδώ και ποια πρέπει να είναι η ελπίδα μου? Το ερώτημα. Τι περιμένω εδώ? Ποια πρέπει να είναι η ελπίδα μου? Ποια, ρε Ευάγγελε? Ποια είναι η ελπίδα μου, Ευάγγελε? Ο Χριστός. Ναι, αυτό λέει εδώ. Δεν πρέπει να είναι ο Κύριος. Απαντάει. Η μόνη ελπίδα μου, η μόνη αναμονή μου και σε αυτό να στηριχτεί ολόκληρη η υπόστασή μου, κάθε ελπίδα μου.
Ναι, διότι κι αν υπάρχω, σύ μου έδωσες την ύπαρξη και ολόκληρο το είναι μου από σένα εξαρτάται. Σύ είσαι το στήριγμά μου. Το φανταζόστε. Φανταζόστε. Μια τέτοια δυνατή πίστη. Παναγία μου, Χριστέ μου. Μια τέτοια δυνατή πίστη. Αυτοί που διαθέτουν αυτή τη δύναμη, έλεγε ο Αρχιμίδης το λέει αυτό μάλλον, έχω βρει μία δύναμη που μπορεί να κουνήσω τη γη ολόκληρη, έλεγε ο Αρχιμίδης. Αλλά δεν έχω βρει την κατάλληλη τοποθεσία, τον κατάλληλο χώρο για να τοποθετήσω. Και έλεγε, δώσ' μη πα στο και τα αργά να κινήσω, δώσε μου λέει ένα κατάλληλο χώρο να κουνήσω τη γη. Και ο Κύριος του ίδιο λέει, δώσε μου την καρδιά σου και εγώ όχι τη γη θα σε κάνω να κουνήσεις, τον ουρανό να έρχεται να συνομιλεί μαζί σου. Τι είναι να κουνήσεις τη γη, την κουνάνε και αυτή και την καταστρέφουνε. Λέει ο Δαβίδ πάλι εδώ μέσα, εκ των κρύφιών σου, εκ των κεκριμένων σου, από αυτά που έχεις κρύψει Κύριε, τα ανακάλυψα. Γιατί τους έδωσε μυαλό. Τα ανακάλυψαν οι άνθρωποι. Εσύ έδωσε μυαλό και ανακάλυψα. Αλλά Κύριε όμως, αυτά που ανακάλυψα, τα διέδεσα στο κακό. Και καταστρέφεται η γη και ό,τι υπάρχει στη γη πάνω. Ενώ ο Κύριος λέει, θέλω χώρο, για μένα χώρος είναι η καρδιά σας, θέλω από εκεί μέσα να περπατήσω, να συνομιλήσω μαζί σας, να είμαι συνεργάτης σας, βοηθός σας, πατέρας, αδελφός σας, όλα. Όλα δικά σας. Δώστε μου χώρο και τότε συν τη Αγία Τριάδη, γιατί φέρνω την Αγία Τριάδα μέσα μας. Το μου φανταστεί, το μου σκεφτεί. Λέει, στο όνομα του Πατρός, μέσα στην κολυμπήθρα. Και του Υιού, μέσα στην κολυμπήθρα. Και του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην κολυμπήθρα. Και στο τέλος τελειώνει η Αγία Βάπτιση και λέει, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Πάρε και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, πάρε και την Αγία Τριάδα, λέει στον βαπτισμένο και στην ευχή της Αγίας Τριάδας. Αυτά έχουμε μέσα μας εμείς. Δικά μας είναι αυτά. Γι' αυτό του λέμε, τα σάκ των σών. Είναι δικά μας πέρα για πέρα. Αυτά που έχουμε είναι δικά σου και στα προσφέρουμε. Στα προσφέρουμε. Να μας τα ευλογήσει και να τα ξέρουμε. Ναι. Και λέγει την ευκούλα του εδώ ο Δαβίδ, Κύριε, βέβαια είπε, εσύ είσαι υπομονή μου, εσύ είσαι ελπίδα μου. Και προσθέτει, από πασών των ανομιών μου ρίσε με. Όνειδος άφρονη εδώ κάσμη, σε παρακαλώ, γλίτωσέ με, λύτρωσέ με από όλες τις ανομίες μου, από όλα τα κακά που βασανίζουν την ψυχή μου μέσα. Λύτρωσέ με, είναι αυτό που έλεγες, που λες ένα άλλο ψαλμό, καρδίαν καθαράν κτίσον είναι μη ο Θεός. Προσέξτε, δεν λέει κάνε μου καρδιά καθαρή, αλλά λέει χτίσε μου. Το χτίσε μου, ο άνθρωπος όταν χτίσει, χτίσει κάτι καινούριο. Δεν παλαιώνει, δεν φτιάχνει κάτι παλιό καινούριο, αλλά πιάνει και χτίζει, φτιάχνει ένα καινούριο σπίτι. Και ο Δαβίδ λέει, σε παρακαλώ, χτίσε μου καρδιά καθαρή εσύ. Εσύ είσαι εκείνος που μπορεί να χτίσεις καρδιά καθαρή. Εδώ λοιπόν λέγει, αν εσύ κάνεις έτσι και βγάλεις τα κακά που υπάρχουν μες στην καρδιά μου, αμέσως χτίστηκε η καρδιά η καθαρή και γίνεται τόσο καθαρή όπου λέει και Δαβίδ, σαν το χιόνι. Και όμως βλέπει κάτι άλλο εδώ τώρα. Λέγει, ελευθέρωσέ με από τις ανομίες μου.
προσέξουμε αυτό. Γιατί το ζητάει να τον ελευθερώσει και να του κάνει καθαρή την καρδιά? Γιατί εξαιτίας των ανομιών μου, των παραβάσεών μου απέναντι στον νόμο, παρεχώρησες να καταντήσω περίγελος και εμπεγός σε κάθε ασεβή και ανόητο. Περιμένει ο κακός κόσμος να δει κάτι από εμάς. Εμείς πέφτουμε σε παραπτώματα και λέει, να ο χριστιανός ο καλός, περιγελάτε, τον ηρωνεύουν, τον εμπέζουν. Και λέει ο Δαβίδης, σε παρακαλώ, όχι, όχι, θέλω να πάρεις από μέσα μου τα κακά που έχω, ώστε να είμαι καθαρός, για να μην περιγελούν οι άνθρωποι εις βάρος μου, αλλά και εσύ να δυσφημίσεις εξαιτίας μου. Εξαιτίας μου δυσφημίσαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, διημών βλαστημείτε το όνομα του Θεού εν της έθνεση. Εμείς γινόμαστε αιτία να βλαστημείτε το όνομα του Αγίου Θεού ανάμεσα στον κόσμο και τον άνθρωπο. Εμείς προσωπικά, από τι, από τη ζωή που βλέπουν από μας, και από εκεί αμέσως αρχίζουν και ειρωνεύονται και σχολιάζουν και το Θεό ακόμη, το βλαστημούν. Απόστησον απαιμούν τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου, εγώ εξέλιπον. Και αυτό, και τελειώνω, δεν τελείωσε, αλλά τελειώνω για να πείτε κι εσείς κάτι πάνω σε αυτά. Απομάκρυνε τις μαστιγώσεις από μένα και πάυσε πλέον να με τιμωρείς, διότι είναι τόσο ισχυρά τα χτυπήματα που μου δίδει το χέρι σου και τόσο βαριές οι θλίψεις και δοκιμασίες με τις οποίες με καταγωγείς, ώστε εγώ κινδυνεύω να αφανιστώ. Εδώ μιλάει τον εαυτό του. Λέει, βρίσκομαι μέσα σε μια ταλαιπωρία, σε δοκιμασία μεγάλη, τόσο φοβερή δοκιμασία, τόσο φοβερή δοκιμασία, που κινδυνεύω να αφανιστώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, βάλ το χέρι σου και απάλαξέ με από τα κακά, ώστε και εγώ να σταθώ όρθιος και να μπορώ να πορευθώ στη ζωή μου. Αδελφοί μου, οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι, όπως και ο Δαβίδ, ένα πράγμα ζητούσαν, τον Κύριο για στήριγμα, τον Κύριο για δύναμη, τον Κύριο για παρηγοριά, γιατί μιλάει και για θλίψεμα. Η ζωή μας, το έχουμε γνωρίσει άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, είναι σίγουρότατα ζωή που περνάει και από το καμίνι. Δεν γίνεται να μην καεί μέσα στο καμίνι ο άνθρωπος, να πει στο καμίνι, αλλά όχι να μην καεί, με τη βοήθεια του Κυρίου δεν καίγεται σαν τους Άγιους της Πέδας. Θα δοκιμαστεί και από εκεί και μέσα θα βγάλει τα συμπεράσματα και θα πει αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Κάθε μέρα πεθαίνουμε, φτάνουμε στο χείλος του θανάτου, βλέπουμε ότι φεύγουμε, αλλά λέει ο Κύριος, έλα έξω. Αυτή είναι η πορεία μας στα χέρια του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι η δύναμή μας. Αυτός είναι το παν για μας. Ευχαριστώ. Και ο λαός μας ακόμα τον άνθρωπο που έχει χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο τον εκτιμάει ιδιαίτερα από έναν φλίαρο που δεν ξέρει τι λέει. Διότι είναι αδύνατο όταν λες πολλά να έχουν και συνοχή με το μυαλό σου.
ουδέν στο φωτρό τη σιωπή σου. Ο Άγιος Άκμος Ιούριος λέει ξεκάθαρα το πρώτο πράγμα. Αγάπη σου είναι υπερπάντων τη σιωπή. Υπερπάντων τη σιωπή. Ελέγχθη για τη ματαιότητα του κόσμου τούτου. Στον Ευεργετινό μέσα ο Αββάς Ισόης έχει μια εικόνα που προσκυνάει τα κόκαλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και μεταξύ των άλλων του λέει του στρατηλάτη, ας πούμε, και του στρατηγού, που είναι η δόξα σου και η τιμή σου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν μπορεί κανείς να λέει με τα βεβαιότητα σε ένα πράγμα, είναι αυτό και μόνο αυτό, ότι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν αμφισβητείται αυτό το πράγμα. Τώρα, αν είναι 5 τα χρόνια ή 10 ή σήμερα ή αύριο ή το απόγευμα, αυτό είναι λεπτομέρεια. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος και ο θάνατος είναι ένας μικρός ύπνος. Δεν δέχονται οι Άγιοι Πατέρες τη λέξη θάνατος. Γιατί αγαπάνε τον Κύριο. Άσε που οι περισσότεροι επιδιώκουν, ας πούμε, το θάνατο για να φτάσουν το συντομότερο πάνω στον Κύριο. Εγώ θα σταθώ λιγάκι σε κάτι που με συγκλονίζει, με συγκλώνιζε και εξακολουθεί να με συγκλονίζει. Την ώρα που φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο και σταματάει η επίδροση και τη μετάνοια, τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αντισάρτητη μέχρι εκεί τη στιγμή. Και ανεβαίνει η ψυχή μας στα τελεώνια και έρχονται ο Τρισκατάρατος με την παρέα του και σκαλίζει από τα παιδικά μας χρόνια τι έχουμε κάνει αρνητικό. Και είναι και δίπλα οι άγγελοι του Φωτός και ψάχνουν και, αυτοί να βρουν ματέως τι καλό έχουμε κάνει. Εκεί, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, είναι τα δύσκολα. Και δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο που ένας έχει 5 και άλλος έχει 11. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι που μας δίνει όλα αυτά σε αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν αντέχει και ο κάθε αδύναμος άνθρωπος την δυστυχία όπως οι Άγιοι Πατέρες, την πείνα, τις θλίψεις, το σταυρό. Και η χάρη του Θεού και η αγάπη του μας δίνει κάτι παραπάνω, μήπως, γιατί όλος μας περιμένει, μηδενός εξαιρεμένου, για να πάμε κοντά του. Αλλά όταν δεν αποφασίσουμε να πάμε κοντά του, από εκεί και πέρα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αλλά λένε τα πατερικά κείμενα και οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή και δεν παίρνει θέση, καταχρηστικός λέγεται λογικό όλο, ας πούμε. Ναι. Αυτό, ευχαριστώ. Κύριε Γιάννη, είστε. Εγώ τώρα έρθω στην πρώτη ομιλία σας που κάνατε για τη γλώσσα. Η γλώσσα κάνει δύο δουλειές. Μία σε στέλνει στον παράδεισο και μία σε στέλνει στην κόλαση. Απ' τη μια μεριά βγάζει χρυσάφι και απ' την άλλη μεριά βγάζει δηλητήριο, σκουριά. Γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε αυτό το εργαλείο, πώς θα το μεταχειριστούμε. Αν το μεταχειριστούμε και βγάλει χρυσάφι, είμαστε κοντά του. Αν το μεταχειριστούμε και βγάζει δηλητήριο, οχιά, είμαστε μακριά από το Θεό. Μάλιστα. Βασίλη, Χρήστο. Η γλώσσα, κάπου λέει, ότι είναι τόσο μικρή, λέει, αλλά δημιουργεί πάρα πολλά κακά στον κόσμο. Ο λαός λέει ότι κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίδια. Αυτό έχει μια θεωρική έννοια. Και είναι σε θέση να κάνει τραγικά πράγματα. Και να σώσει το μάτι. Πάρα σε αυτό. Θέλω να μάθω κάτι. Ο Δαβίδ, πότε έγραψε του στόνου του ψαλτήρι. Όταν ήταν βασιλιάς και προφήτης, μετά την μετά το αμάρτημα. Μετά. Μετά από το αμάρτημα που το αμαρτήματα που έγραψε. Πρωτού, δηλαδή όταν έστειλε τον Ουρία στην πρώτη γραμμή, μετά που μετανόησε, που ήταν το παιδί και χάθηκε στα 18 χρόνια και μετά έκανε, ζήτησε τη μετάνοια και έπιασε έγραψε. Ναι, 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 έχετε μιλήσει πολλές φορές για τη δύναμη της προσοχής. Η δύναμη της προσοχής, όταν γίνεται στο βαθμό που πρέπει, που αποκαλύπτεται στο προσευχόμενο η Θεία Χάρις. Το αποκαλύπτεται πάντοτε. Πάντοτε. Και του δίνει, ας πω δέσμο, τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει τα ελαττώματά του, πώς θα τα υπερπηδήσει, θα τα ξεπεράσει, ώστε να ξέρει και που βαδίζει. Και του δίνει επιπλέον και τη δίνει τις δυνατότητες να τα ξεπεράσει.
Και είναι μεγάλα τα δώρα αυτά. Ο άνθρωπος να έχει σύμβουλο το Θεό, το δημιουργό του, ο οποίος, όπως έχετε επανειλημμένως τονίσει, όλες οι δυνάμεις του τις έχει στα χέρια. Και εμείς δεν είναι τίποτα. Να σκεφτούμε μονάχα ποιον έχουμε κοντά μας, αρκεί. Και από εκεί πιθανόν να εμπνεύστηκε και ο προπιτάνα. Βέβαια. Από εκεί το μεγαλείο που το έχουμε όλες οι γενναίες. Παλαιγό σας αφή κάτι. Τι να πω, εγώ στέκουμε στο βαθμό της πίστεως. Τα πάντα λέει αφού είναι δικά σου. Αν είχαμε εμείς χιλιοστομόριο αφού της πίστεως, θα ήμασταν πολύ διαφορετικοί. Έτσι, από αυτό το σημείο στέκουμε εγώ. Μάλιστα. Η πίστη μας είναι λιγάκι ομιχλώδης, για να μην πω αν υπάρχεις. Κόκκος συνάπτυξης αν είχαμε. Μάλιστα. Να μην ξανάρθουμε και να πιάνουμε. Θα έρθουμε σήμερα, θα έρθουμε για το Πάσχα. Και θα έρθουμε μια ώρα, τι ώρα θέλετε. Καθέχει μεγαλώσει και η μέρα. Ακουβάλλω 7.30. 7.30. Πεςτε τι θέλετε, 7.30. 7.30. Επειδή είναι 9 ώρα. Επειδή είναι 9 ώρα. Δηλαδή το 7, το 8 είναι 7 προχωρήσεις. Τώρα μας θα το πέσετε, τι θέλετε, 7.30. Δημοκρατικές διαδικασίες, 7.30 στις κορδοκύριες. 7.30. Γενεχεί το θέλημά σου, όσο σε βραδόν επί της γης, τον άραγο λιμόν των εμπιζούσιων, δώσει εμείς σήμερα, κι άφησε εμείς την αφορτήματα ημών, όσο και εμείς αφήρεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά είσαι ημάς αγαπητοί. Διευκόλου τον Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει τους ψυχούς ημάς. Καλό Πάσχα λοιπόν. Κύριος επιτελεί